Και λέω πρέπει, γιατί δεν λειτουργούν οι φώτινοι πίνακες. Να ο πρώτος πόντος για τον Ολυμπιακό από τον Λέσε Κουρμπάνοβιτς σε αυτό το πολύ ωραίο μπλόκο. Υπάρχει δυστυχώς μια δυσάρεστη είδηση που πρέπει να σας πω. Ο Ραϊμόν Βίλντε στην προπόνηση έπαθε, στην προπόνηση μέσω τερεν, είχε κάποιο πρόβλημα με τη μέση. Δεν ξεκίνησε τον αγώνα, στη θέση του είναι ο Γιάννης Φάκας. Θα ξαναδούμε εμείς στην τελευταία φάση πώς οι Ιταλοί πήραν την αλλαγή. Και συνεχίζει το παιχνίδι και αυτή τη στιγμή ο Βίλντε που μιλάμε βρίσκεται στο ιατρείο του γηπέδου με την ελπίδα ότι θα υπάρξει λύση στο πρόβλημά του και θα επιστρέψει αυτή τη φορά στην εξάδα του Ολυμπιακού. Εν πάση περιπτώσει είναι μια πληροφορία αναγκαία που πρέπει να σας πω, γιατί είναι πρόβλημα για τον Ολυμπιακό η απουσία, μια πιθανή απουσία του Βίλντε. Να τώρα οι Ιταλοί που θα περάσουν μπροστά με την προσπάθεια του Κύραλη. Το σκόρ είναι Δήμονς. Τον έναν από τους δύο χρυσούς Ολυμπιονίκες του Λος Άντζελες και της Σεούλ που διαθέτει παγκόσμιο πρωταθλήτριο. Ο άλλος είναι ο Κύραλη βέβαια. Μέσα η μπάλα από την προσπάθεια του Γιώργου Τράγκοβιτς. Αλλαγή για τον Ολυμπιακό. Πάντα το σκόρ 2-5. Έχει πρόβλημα με τη μέση, πολύ σοβαρό. Από ό,τι έλεγαν οι υπεύθυνοι, απλώς να φύγει η μπάλα από τον Ουρμπάνοβιτς και όλα κανονικά. Από τον Βούλο η πάσα. Ο Κύραλη καρφώνει, ο Μουσακίδης βγάζει την άμυνα. Ο Τριανταφυλλίδης υψώνει την μπάλα. Ουρμπάνοβιτς, ο Τίμονς. Να ο Βούλο και πάλι έξω από την γραμμή. Ο Τίμονς. Ο Στίβ Τίμονς δίνει τον έκτο πόντο για την παγκόσμια πρωταθλήτρια, τη Μεσατζέρο Ραβένα. 2-6. Στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας αυτή τη στιγμή αρχίζει το δεύτερο σετ που ας ευχηθούμε να έχει μια τελείως διαφορετική μορφή από το πρώτο. Ο Τίμονς γρήγορα παίρνει την αλλαγή για τη Μεσατζέρο. Και η πρώτη εκτίμωση του αγώνα από τον Στέλιο Προσαλίκα. Το Βούλο, ένας πολύ μεγάλος πασοδόρος. Θα τον αναλάβω για μία ακόμη φορά. Υποδοχή από Τριανταφυλλίδη. Πρώτος χρόνος από Φάκα. Ουρμπάνοβιτς εκεί. Ο Μουστακίδης, δεύτερος χρόνος για Ουρμπάνοβιτς. Ναι. Αλλαγή για τον Ολυμπιακό. Από τον Λέσε Κουρμπάνοβιτς η προσπάθεια. 3-5. Η φιλάθλη όρθι. Ο Λέσε Κουρμπάνοβιτς, διπλή προσποίηση. Ναι, η μπάλα μέσα στο τερέν των Ιταλών από τον Γιώργο Τράγκοβιτς. Δεν μπόρεσε ο Τίμονς. Να σε επανάληψη, πώς έγινε η φάση. Όποτε παίζει beach volley, όπου ο νικητής περίοδου παίρνει και το προσωνύμιο King, βασιλιάς δηλαδή. Ο Βίλντε πέρασε με δυσκολία την μπάλα εκεί. Βγήκε όμως η άμυνα. Ο Αμαργανάκης, Τριανταφυλλίδης με πλασέ. Ο Κύραλη, διαγώνιο καρφί ο Τράγκοβιτς. Ωραία ο Μουστακίδης, να ο Τριανταφυλλίδης από τον Καρτίνη για τον Βούλο κατευθείαν και η πρώτος χρόνος από τον Στίβ Τίμονς, τον Red Killer όπως χαρακτηριστικά τον αποκαλούν οι Ιταλοί λόγω του χρώματος των μαλλιών του βέβαια και της εκτέλεσης. Κύραλη υποδοχή. Κύραλη περνάει την μπάλα. Κάνει ό,τι θέλει. Είδατε ο Καρς Κύραλη και... Τότε βέβαια υπήρχε ο Βίλντε. Αμαργανάκης πρώτος χρόνος. 9-14 και αλλαγή για τον Ολυμπιακό. Από τη μια ομάδα στην άλλη. Οι παίχτες με την απόδοσή τους, με ηρωική άμυνα μπορούν να ξεσηκώσουν τον κόσμο και να αλλάξει αυτή η κατάσταση που βλέπουμε. Όπως τώρα ο Μιχάλης Τριανταφυλλίδης που κάνει ένα πολύ καλό καρφί και ισοφαρίζει τον αγώνα. 2-2. Θα κερδίσει τον αγώνα με 3-0 και τον τίτλο του το Πανευρωπαϊκό. Να το ωραίο μπλοκ από το Σωτήρη Αμαργανάκη. Ο Τίμος που δεν μπορεί να περάσει την μπάλα. Τρίτος πόντος για τον Ολυμπιακό σε επανάληψη μάχη πάνω στο φιλέ. Πόσο ωραία ήταν το μπλοκ. Κύραλη πιάνεται και αυτός. Ο Τίμος πρώτος χρόνος από τον Ανδρέα Καρδίνη. Το 3-2 για τον Ολυμπιακό θα παραμείνει. Ο Φάβι Βούλο. Υποδοχή καλή από την Τριανταφυλλίδη, να Τριανταφυλλίδης που θα καρφώσει έξοχα. Μετά την προσποίηση ψώνεται ο Τριανταφυλλίδης και καρφώνει την μπάλα δυνατά. Το 3-2 για τον Ολυμπιακό παραμένει. Ρομπέρτο Μασαρέλι εδώ στο σερβίς. Τριανταφυλλίδης, Μουστακίδης, Τράγκοβιτς μέσα η μπάλα. Αλλαγή για τον Ολυμπιακό. Λήξη του αγώνα. Τυπικό είναι έτσι όπως φαίνεται από εδώ και πέρα. Δυστυχώς. Ντράγκοβιτς. Δυστυχώς για το παιχνίδι αυτό, για τον πανευρωπαϊκό τίτλο. 5-14 και φτάνουμε σε match ball. Γιατί ο Ολυμπιακός
Και το τελικό βόλιο, επαναλαμβάνω, κέρδισε πολλά, κυρίες και κύριοι. Και μόνο η συμμετοχή στο τελικό ήταν μια μεγάλη επιτυχία για τον ελληνικό αθλητισμό. Και που θα γραφτεί με χρυσά γράμματα. Ντράγκοβιτς, τι άμυνα βγήκε εκεί. Ο Μασαρέλη, ο Στίβ Τίμονς να περάσει μπάλα, ο Λικούδης, ο Μουστακίδης, ο Τίμονς, Φάβιο Βούλο, πέρασε την μπάλα και είναι το τέλος. 15-5, η Μεσατζέρο Ραβένα είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης και πανηγυρίζουν έξαλλα οι παίκτες της, αλλά και τα χειροκροτήματα όλων εδώ που πήραν τον παγκόσμιο τίτλο πριν λίγο καιρό και να το κύπελο. Και οι πανηγυρισμοί από τον Μαργκούτη, τον Μασαρέλη και την παρέα τους. Η ομάδα του ομίλου Φερούτσι, του πανίσχυρου αυτού γίγαντα. Ακριβώς, που μετά το Γκρουπ Ανιέλη είναι το δεύτερο οικονομικό τραστ της Ιταλίας, που εκτός από το γνωστό εκδοτικό συγκρότημα Μεσατζέρο έχει το μονοπόλιο της ζάχαρης, χρηματοδοτικές επιχειρήσεις, αγροτικές επιχειρήσεις.